μας, ο Δήμος Δημοκρατικός, έδινε λεφτά στο Σόρος για να δίνει προς την Αλβανία. Η USAID, η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, υπήρξε η οργάνωση μέσω της οποίας μεταφερόταν τα χρήματα από την Αμερικανική κυβέρνηση στο Σόρος, ο οποίος τα προωθούσε στην Αλβανική κυβέρνηση. Εδώ και χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι. Και επαναλαμβάνω, η Αμερική και ο Σόρος στηρίζουν ράμα. Το έχω αποδείξει με φωτογραφικό υλικό, με δηλώσεις. Έχω και ένα βίντεο αποκλειστικό, ένα βίντεο αποκάλυψη, πως ο ίδιος ο Σόρος στηρίζει τη Μεγάλη Αλβανία. Εδώ βίντεο θα δείτε, παιδιά. Όχι παραμυθάκια. Βίντεο. Εδώ στην εκπομπή. Για να μην σκορδεύει κανένας. Λοιπόν, και απευθύνομαι στους Αλβανούς να καταλάβουν ότι ο ράμα παίζει βρώμικο παιχνίδι των Αμερικανών. Όχι το παιχνίδι της Αλβανίας. Αυτή είναι η κυβερνητική οργάνωση, λοιπόν, στην ιστοσελίδα της, της οποία το κύρος είναι αναφυσβήτητο και αναγνωρισμένο, συγκέντρωσε 32 σελίδες με στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δωρεά της κυβερνήσης Ομπάμα προς το Σόρος. Δωρεά εντός εισαγωγικών. Για τα χρήματα είχε δεσμευτεί ο Σόρος να τα διοχετεύει στον Αλβανό ράμα για να μπορεί να τον κάνει να στηθεί καλά, ελέγχοντας τη δικαιοσύνη στην Αλβανία για να κάνει το λαρκεμπόριο και να μπορεί να οικονομάει αυτός και ο περίγυρός του για να επιμηθεί στην Αλβανία. Αυτό ήταν το σύστημα. Δηλαδή χρησιμοποίησε τα χρήματα αυτά ο Σόρος για να χρηματοδοτήσει δίθεν αριστερούς του τύπου ράμα πολιτικούς και τις δραστηριότητες τους και κυρίως για να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Τα έγγραφα λοιπόν αποδεικνύουν ότι ο ράμα είχε ένα σκοπό. Να γίνει εξουσία όπως έχει δυστυχώς το σκοπό αυτό και κάθε ελληνική κυβέρνηση. Να ελέγχει τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανεμό συντριπτικό βαθμό, ελέγχεται από την κάθε κυβέρνηση. Εξού και τα φαινόμενα Παπαγγελόπουλου, Παπαθανασίου και των λοιπόν πρώην εισαγγελέων του Αριουπάγου. Πώς λέγεται η κυρία Ξάνθου, πώς λέγεται η περίεργη, πώς τη λέτε, δεν με ενδιαφέρει κιόλα σε βάση πτώση. Όλοι αυτοί, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνετε κατά από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, παιδιά. Θα σας πω τώρα τα χειρότερα πια είναι. Για να δείτε τι θέλουν τη Μεγάλη Αλβανία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αλβανία, ο Ντόναλντ Λου, γνωστή φυσιογνωμία Βίετρο, Αμερικανός είναι ο τύπος αυτός, τον είχα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη όταν μου κουνούσε το δάχτυλο και μου λέγε κάνεις λάθος, λέει, που είσαι εναντίον των Αμερικανικών θέσεων. Και του είπα, κύριε μου, στην παρέλαση έγιναν αυτά. Όταν είχα πάει στην παρέλαση για κάποια στιγμή και εγώ, εκεί του είπα, κύριε μου, κάντε λάθος που στηρίζετε τους Σκοπιανούς τώρα με τη Μακεδονία. Κάντε λάθος που στηρίζετε όλους αυτούς τους εχθρούς της Ελλάδος και όχι την Ελλάδα που είναι σύμμαχός σας. Και εκεί μου κάνει την πάπια. Αυτός λοιπόν συνδέθηκε στενά με τον Σόρος και τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Αλβανίας. Δηλαδή ήταν ο συνδετικός κρίκος. Ο αμερικανικός τύπος, τον οποίο δεν διαβάζεται στην Ελλάδα, τον κύριο αυτό τον Λου, τον έχουν ως κινητήρια δύναμη πίσω από τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία. Δηλαδή τι του είπαν του ράμα. Θα σου φτιάξουμε το πολιτικό προφίλ, θα σου δώσουμε χρήματα στην αρχή, θα ελέγξει τη δικαιοσύνη, θα μπορεί να κάνει ένα αρχιεμπόριο ελεύθερα χωρί επηρεάσει κανένα από την αλβανική δικαιοσύνη, θα ελέγξει και την Ευρώπη τα ναρκωτικά και είσαι μια χαρά. Αλλά θα κάνει αυτό που σου λέμε. Θα γίνει ω τάχα μου Μεγάλη Αλβανία, αλλά αυτό που θέλουμε εμεί να είσαι προτεκτοράτο των Αμερικανικών συμφερόντων. Αντί λοιπόν να ενώσουν δυνάμει οι Αλβανοί με την Ελλάδα, αντί να πούν ευγνωμονούμε την πατρίδα την Ελλάδα. Τους ομοεθνείς ως έναν αριθμό ομόφυλους, αν θέλετε, όχι ομοφυλόφυλους, ομόφυλους λαούς των Βαλκανίων και να ενώσουμε δυνάμεις απέναντι στην Αμερική, γνωρίζοντας ο Σόρος ότι υπάρχει τεράστιο κίνδυνο φυσικού αερίου και πετρελαίου πάνω από την Κέρκυρα, έλεξε δια του ράμα και του Σόρος την Αλβανία, με συνέπεια σήμερα ούτε οι Αλβανοί να μπορούν να πάρουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την περιοχή, ούτε οι Ελλάδες. Θα πάρουν οι Αμερικανοί και ο Σόρος, ο οποίος έχει και πετρελαϊκή εταιρεία και κανένας δεν μιλάει για όλα αυτά. Η οποία δραστηριοποιείται στην Αλβανία, παρακαλώ. Όλα αυτά στα λέει να καταλάβετε το παιχνίδι που παίζει στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά κιόλας τα πει αυτά. Ποιο τσιράκι των μέσων μαζική ενημερώσεως που είναι σε payroll κομμάτων μπορεί να τολμήσει να τα πει αυτά. Γι' αυτό και είμαστε κομμένοι από τα μεγάλα κανάλια και παρουσιάζουν κάθε μαϊντανό βλάκα, πανίβλακα, που δεν ξέρει τι του γίνεται και λέει ότι θέλει. Πάμε στα υπόλοιπα.